σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη συνέντευξη τύπου της Τεχνικής Επιτροπής Μεικτών Ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας. Ο πρόεδρός μας, ο Στέλιος Τόγκας και Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας, σας καλωσορίζει και εύχεται μια αποδοτική και δημιουργική αγωνιστική περίοδο για το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων K14 και K16 που αντιπροσωπεύουν την Ένωσή μας και φυσικά το όνομά μας. Στην πρώτη συνέντευξη τύπου αναπτύξαμε τη φιλοσοφία των μεικτών ομάδων μας και παρουσιάσαμε και τους δύο προπονητές μας, τον κύριο Μανατίδη Παναγιώτη και τον κύριο Κυπαρίση Παναγιώτη και όλη την Επιτροπή. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την κλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μας, καθώς και τον όμιλο που θα αγωνιστούν οι ομάδες μας. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στις 16 Οκτωβρίου του 2018. Κατόπιν οι προπονητές θα σας παρουσιάσουν την προετοιμασία και τις φιλικές αναμετρήσεις καθόλου αυτό το διάστημα που πραγματοποιήθηκαν. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά δίπλα στους προπονητές μας να φιλοξενούμε και δύο ποδοσφαιριστές των αντίστοιχων τμήματων. Στην K16 είναι ο ποδοσφαιριστής ο Κατσούλης Θάνος και στην K14 ο ποδοσφαιριστής Παπακώστας Θόδωρος. Εμείς καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό της Πιερίας να στηρίξουν την προσπάθεια των αντιπροσωπευτικών μας ομάδων την Τετάρτη με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας. Καλούμε το κοινό στη θερμή παρουσίαση και υποστήριξη της ομάδας μας εδώ στο φιλόξενο γήπεδο της Νέας Εφέσου. Οι ομάδες μας βρίσκονται στον τρίτο όμιλο, 13 συνόλοι όμιλοι ανά την επικράτεια, και εμείς βρισκόμαστε στον τρίτο όμιλο με τις ομάδες της ΕΠΣ Ημαθίας, ΕΠΣ Μακεδονίας και ΕΠΣ Πέλλας. Οι αγώνες, ο προγραμματισμός των αγώνων θα το πούμε λίγο στα γρήγορα. Πρώτη αγωνιστική, 31 Δεκάτου, 12:30, ο πρώτος αγώνας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων K14 με την αντίστοιχη ομάδα της ΕΠΣ Ημαθίας στο γήπεδό μας και 2:30 τα αντίστοιχα τμήματα πάλι ΕΠΣ Πιερίας αντιμέτωπος με την ΕΠΣ Ημαθίας στον αγώνα με την K16. Το λόγο τώρα θα δώσουμε στον προπονητή της K16, τον κύριο Αμανατίδη Παναγιώτη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία εισαγωγή κατά την οποία έχουμε εδώ και λίγο διάστημα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής όλων των παιδιών. Να πούμε συνοπτικά ότι έγιναν 3 δοκιμαστικά. Έχουν πάρει συμμετοχή σε αυτά τα δοκιμαστικά 100 ποδοσφαιριστές. Έχουν συμμετάσχει όλες οι ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας από την Β' Εθνική μέχρι και το Γ' Τοπικό και όλες τις ακαδημίες. Ως επιτοπλίστων όλα τα παιδιά έχουν περάσει από τη διαδικασία προεπιλογής για να καταλήξουμε στην τελευταία 25 με 30. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι υπό παρακολούθηση ακόμα και τώρα, είτε είναι στην τελευταία 30 είτε δεν είναι. Όλοι έχουν την ευκαιρία να ανήκουν στην Μεικτή Πιερίας. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει 7 προπονήσεις και 2 φιλικά για να φτάσουμε μέχρι σήμερα, κατά την οποία έγινε τελευταία προπόνηση, εδώ που προετοιμαστήκαμε για το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος της προεπιλογής. Πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά, γιατί μπορούν να αναδείξουν το ταλέντο τους, το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο, και να πάρουν μια ευκαιρία για να μπορέσουν να κυνηγήσουν το όνειρό τους, το οποίο είναι να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες αύριο μεθαύριο, αλλά και να συμμετάσχουν στις προεπιλογές της εθνικής ομάδος και γιατί όχι κάποια παιδιά από την περιοχή μας να παίξουν και στην Εθνική Ελλάδος. Άλλωστε η περιοχή μας έχει πολλά παραδείγματα και πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, όπως Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, ο Τζιόλης ο Αλέξανδρος και άλλοι πάρα πολλοί, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον.
πάρα πολύ. Αυτά είναι τα πρότυπα και αυτά πρέπει να βλέπουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές, γιατί μπορούν με σκληρή δουλειά και επίμονη δουλειά να φτάσουν μέχρι εκεί. Η Ένωση μας παρέχει, ποδοσφαιρικών σωματείων Πειραιώς μας παρέχει τα πάντα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις όποιες δυνατότητες έχουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε το 100% για αυτά τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο αγώνα. Θεωρώ ότι έχει γίνει αρκετά πολύ καλή δουλειά το τελευταίο διάστημα. Τα παιδιά είναι έτοιμα και την Τετάρτη θα κυνηγήσουμε την νίκη. Ευχαριστούμε τον προπονητή της ΚΑΠΑ16, τον κύριο Μανατίδη. Πριν προχωρήσουμε στα παιδιά, το λόγο θα δώσουμε στον προπονητή της ΚΑΠΑ14, τον κύριο Κυπαρίς Παναγιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε αυτά που τελείωσε ο συνάδελφος ο Παναγιώτης για την ΕΠΣ εδώ πέρα, ότι μας έχουν καλύψει σε ό,τι έχουμε ζητήσει εδώ πέρα για να μπορέσουμε να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε κάνει, έως τώρα η ομάδα των παιδών έχουμε κάνει 6 προπονήσεις και 4 φιλικά παιχνίδια. Για αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε, νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Βέβαια, η πόρτα της μεικτής, το έχω πει και θα το λέω, είναι ανοιχτή για όλα τα παιδιά και συνεχίζει να είναι ανοιχτή. Μπορεί να έχουν επιλεγεί 25 με 27 παιδιά από τα 80 περίπου συνολικά που έχουν κληθεί στην μεικτή, από όλες τις ομάδες που έχουν την ακαδημία σε αυτή την ηλικία. Και συνεχίζει να είναι ανοιχτή η πόρτα για όποιο παιδί δείξει, είτε θα το παρακολουθούμε σε παιχνίδια με τις ομάδες τους, είτε βέβαια και μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων. Τώρα, μεθαύριο Τετάρτη ξεκινάει το πρωτάθλημά μας. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, προετοιμασμένοι ανάλογα. Αύριο έχουμε την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι και από εκεί και πέρα. Το κυριότερο απ' όλα είναι να το διασκεδάσουν τα παιδιά, να χαρούν, να τους αρέσει αυτό και βέβαια να προχωρήσει η ομάδα. Ο στόχος αυτός παραμένει, όπως είπα και την πρώτη φορά, να προχωρήσει η ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί οι ευκαιρίες θα είναι πολύ περισσότερες στο να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι στα γήπεδα που θα παίξουμε. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα, πιστεύω σε αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχει ταλέντο η Πιερία και πιστεύω θα δείξουν τον καλύτερό τους αυτό, χωρίς αυτό να αγχώνει βέβαια κανένα, Θοδωρή, χωρίς να αγχώνει κανένα αυτό βέβαια, και να παίξουν, να ευχαριστηθούν, γιατί το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι ένα παιχνίδι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κυπαρίση. Το λόγο τώρα θα δώσουμε στους πρωταγωνιστές, στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, και θα ξεκινήσουμε από τον Κατσούλη τον Θάνο, ποδοσφαιριστή της ΚΑΠΑ16. Αρχικά να ευχαριστήσω τον προπονητή που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στη μεικτή ομάδα. Πιστεύω πως κάθε παίκτη ξεχωριστά παίζει για την Πιερία και θα κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσει πιο ψηλά αυτή η ομάδα. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Πιστεύω πως όλοι θέλουν η Πειραιά να φτάσει ψηλά και με τη βοήθεια του προπονητή και της Ένωσης της Διοίκησης θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ευχαριστήσουμε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, το λόγο στον άλλο πρωταγωνιστή της ΚΑΠΑ14, τον Παπακώστα τον Θεόδωρο. Να ευχαριστήσουμε αρχικά πολύ τους προπονητές μας και την Ένωση Πειραιάς για αυτά που μας παρέχει. Έχουμε κάνει την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια. Είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση στον όμιλο. Ευχαριστούμε και τους πρωταγωνιστές και εμείς καλούμε όλο το φιλάθλο κοινό της Πιερίας να παρευρεθεί και να δώσει το δυναμικό παρόν στις Κερκίδες, στις Εξέδρες, την Τετάρτη, τώρα στις 12.30 ώρα. Με το πρώτο παιχνίδι και στις 2.30 στο δεύτερο παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε.